Καλημερίζω τον πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Λυκούργο Σαμόλη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και σας ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε τις προηγούμενες ημέρες από εκείνους που έλεγαν, κύριε Σαμόλη, ακούστε τώρα και μετά θέλω να τοποθετηθείτε σε όλα αυτά τα οποία λέγονται, από εκείνους μέσα από το δικό σας τον κλάδο, οι οποίοι έλεγαν, κοιτάτε, από τη στιγμή που έχουμε ένα πληθωρισμό σε αυτό το ύψος, από τη στιγμή που έχουμε την τιμή του μπρετ να ανεβαίνει, και όχι να ανεβοκατεβαίνει, αλλά κυρίως να ανεβαίνει, και ό,τι έρχεται δεν φεύγει, και ό,τι αυξάνεται δεν πέφτει στη συνέχεια η τιμή του, και μπορεί το 2020 να το δούμε 2,30, το 2,40 να το δούμε 2, το 2,60 να το δούμε 2,70, και ξανά προς τη δόξα και τα 3 ευρώ μπορεί να οδηγείται καλοκαιρινή περίοδο η βενζίνη. Έρχεται χθες και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος βρέθηκε σε Ρέθυμνο και Χανιά. Λοιπόν, διαβάζω από τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη, σελίδα 12 συγκεκριμένα. Ο κύριος Γεωργιάδης απέκλεισε οριζόντια μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση καυσίμων, όπως επίσης και η έλεγχη στην αγορά για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι πως η τιμή των καυσίμων δεν καθορίζεται από εμάς. Η τιμή εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Καθορίζεται από τις αγορές έξω από εμάς. Στο μέτρο που το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να παρέμβει, έχουμε θεσμοθετήσει τα εξής μέτρα. Πρώτον, έχουμε θεσπίσει ανώτατο πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Έχουμε βάλει πάρα πολλά πρόστιμα. Έχει ξεκινήσει ένα συστηματικός έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, από τα δηληστήρια της επιχειρήσης μέχρι τα πρατήρια. Συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς, πέρα από το θέμα της στήριξης των επιχειρήσεων για να αντέξουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, και μίλησε επίσης και για επάρκεια τροφίμων. Καύσιμα σας αφορά άμεσα. Για πείτε μου, ακούτε. Ναι, τι λέει ο υπουργός? Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προφητείες πρώτον ξεκινάμε από εκεί, για το αν θα φτάσει 3 ευρώ ή πάει στα 2,5 ή στα 2,60. Σίγουρα υπάρχει μια αύξηση, αυτή είναι αισθητή. Είμαστε σε μια τιμή πανελλαδικά, συγκριτικά με όλες τις χώρες, είμαστε από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρωζώνη. Νομίζω πέμπτη και... κατά σειρά, Ορίστε. Νομίζω πέμπτη κατά σειρά είμαστε στις αυξήσεις ή όχι? Μπορεί να κάνω λάθος. Είμαστε τέταρτη χώρα, τέταρτη, τιμές, με υψηλότερους φόρους. Και συγγνώμη, και όγδοη παγκοσμίως, αν δεν κάνω λάθος. Φανταστείτε να δείτε τι γίνεται. Με τιμές, με μισθούς, με μισθούς πολύ χαμηλούς συγκριτικά με τα άλλα κάτι. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι όντως που δεν είναι θέμα. Προσπαθεί να το διαχειριστεί η Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί γινόμαστε μια Ελλάδα με επιδόματα, μονίμως επιδόματα. Λίγο επίδομα εδώ, λίγο επίδομα. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δηλαδή, κύριε Σαμόλη, εκτιμάτε, σαν άνθρωπος της αγοράς? Νομίζω ότι δεν διαχειρίζεται έτσι. Είναι οριζόντιος ο τρόπος. Ο τρόπος είναι όπως έγινε στην Κύπρο, που σήμερα έχουν ένα 60 την τιμή τη βενζίνη, την βενζίνη ένα 65. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε πάρε ένα επίδομα 50 ευρώ το τρίμηνο και απ' την άλλη να έρχεται η αύξηση και να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα γνωρίσω ότι κάτι κάνει και αυτό, αλλά δεν είναι η λύση. Αφού βλέπετε ότι οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Ωραία. Γιατί λοιπόν εφόσον υπάρχουν παραδείγματα από άλλες χώρες, γιατί εφόσον υπάρχουν δίπλα μας παραδείγματα, βλέπε Κύπρος με αυτή την μείωση και βλέπουμε ποια είναι η τιμή, η κατανάλωση, γιατί η τιμή έχει άμεση συνάρτηση και με την κατανάλωση και με την μετακίνηση του καθενός από εμάς κλπ. Δεν το κάνουμε. Το δεν το διαχειριζόμαστε σωστά, τι μπορεί να σημαίνει? Γιατί μπορεί να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί, ο κόσμος δεν αντέχει. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε και κρίξεις. Δηλαδή φοβάμαι ότι έτσι όπως ακούω τους ανθρώπους εξοργισμένους στα πρατήρια, κάποια στιγμή θα αρχίσουν να γίνονται κρίξεις. Μπορεί και με εμάς, δηλαδή και με τους ανθρώπους των πρατηρίων. Δεν θέλουμε να φτάνουμε σε αυτά τα κομμάτια. Πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ή το ΦΠΑ ή το ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν υπάρχει. Ο κ. Άδωνης το έχει δηλώσει 100 φορές. Ότι εγώ φόρο δεν κατεβάζω. Όπως το έχει δηλώσει ο κ. Σταϊκούρας.
Δεν κατεβάζω, έχει πει πολλές φορές. Διότι θα υπάρξει πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή με την πτώση της κατανάλωσης απλά μασώνει λίγο το καλοκαίρι με την τουριστική περίοδο. Ο κόσμος με τη μείωση της κατανάλωσης δεν θα χάσει πάλι το κράτος χρήματα. Θα χάσει ένα, ήδη από ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του κράτους λένε ότι δεν πέφτει η κατανάλωση. Ωραία. Λέει όχι, μισό λεπτό, λέει όχι στο να κατεβάσει τους φόρους, είτε το ΦΠΑ είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αιμονικά, πεισματικά, γιατί μπορεί να είναι αυτή η πολιτική απόφαση, γιατί μπορεί να είναι διαστρεβλωμένη η άποψή του ότι με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσει τα ταμεία του κράτους, διότι μπορεί να είναι μνημονιακή επιταγή, διότι μπορεί. Εγώ τα βάζω όλα αυτά πάνω στο τραπέζι. Την ίδια ώρα ωστόσο βλέπει τι ακριβώς γίνεται και λέει ότι, ξέρετε, εμείς εκτός από την επιδοματική πολιτική έχουμε θεσμοθετήσει και κάτι άλλο. Λέμε λοιπόν ότι πρώτον έχουμε θεσπίσει ανώτατο πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους. Το δικό σας φαντάζομαι θέλει να πει, γιατί μάλλον εσάς φωτογραφίζει. Ένα χάος στην αγορά του καυσίμου. Ένα χάος έχει. Εσείς δηλαδή μας κλέβετε. Αυτό θέλει να μας πει. Με το θέμα του πλαφόν τιμωρούνται κάποιοι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτός που αγοράζει κάθε μέρα αλλάζει την τιμή στην αύξηση κάθε μέρα, ο άλλος που δεν αγοράζει παραμένει χαμηλά και υπάρχει μία ακαταστασία και για το καταναλωτή το μάτι πολύ άσχημο, χωρίς να φταίει ούτε ένας πρωτηρούχος. Γι' αυτό είπατε ότι, ξέρετε, θα φτάσουμε στα μανταλάκια, λες και εμείς είμαστε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέτε ότι επειδή είσαστε ο τελευταίος αποδέκτης αυτής της άμαξας και εγώ βλέπω εσάς στα μάτια, ότι έτσι όπως τα λέει ο υπουργός είναι σαν να μου λέει, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι κοίτα, αυτός που σε κλέβει είναι άλλος και είναι ο πρατηριούχος, με αυτόν είναι να πάνε να τα λες, έτσι. Δηλαδή πάμε αυτή τη στιγμή να έχουμε το πρόβλημα εδώ πέρα και να το μετακομίσουμε στο τελευταίο. Δεν είναι έτσι. Τα πρατήρια πραγματικά έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με το θέμα του πλαφών. Μάλιστα, λέτε. Διότι εξαρτάται πότε αγοράζει ο κάθε πρατηριούχος. Δηλαδή, ένα πρατήριο που αλλάζει πολύ γρήγορα, αλλάζει γιατί αγοράζει και πρέπει να πάει με το πλαφόν που πρέπει να πάει. Ο άλλος που δεν έχει αγοράσει, γιατί κάνει μικρή κατανάλωση στο άλλο πρατήριο, δημιουργεί μια ψαλίδα τεράστια με τον άλλο πρατηριούχο και περνάει ο κόσμος και λέει, μα γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μα δεν μπορεί να σηκώσει ούτε ο ένας τιμή ούτε ο άλλος. Πρέπει να ακολουθήσει το πλαφόν. Ο ένας μένει πίσω και ο άλλος πάει μπροστά. Ή μπορεί να σηκώσει και ο ένας και ο άλλος. Και δεν υπάρχει ισοκέρδη. Αυτό που λένε και ότι υπάρχει ισοκέρδη ελεγχόμαστε καθημερινά. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά δεν σώνει την κατάσταση το ένα σέντσι, ένα λεπτό του πρωτηρούχου. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να βάλουμε, νομίζω, το δάχτυλο πάνω στην πληγή και να ξέρουμε τι γίνεται μεταξύ μας. Διότι σε όλη την Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Λασίθι κλπ. Όλη η Ελλάδα και ο καθένας δείχνει με το δαχτυλάκι του μια άλλη περιοχή. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε τι γίνεται, έτσι. Μην λέμε μόνο μακριά από μένα, ναι, αλλά. Και να μην λέμε βέβαια, κύριε Σαμόλη, ότι μόνο είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δηλαδή από τους 1000 μεμονωμένο περιστατικό ο ένας δημιουργεί αυτή την εικόνα και την αίσθηση. Από τους 1000 μόνο ο ένας δημιουργεί αυτή την αίσθηση, θέλετε να πείτε. Ορίστε. Λέω από τους 1000 τους πρατηριούχους, συμβολικά σας λέω το νούμερο, παραπάνω είστε. Ναι. Μόνο ο ένας ως μεμονωμένο περιστατικό δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι, ξέρεις, εδώ μπαίνει και το κάτι της παραπάνω για το κέρδος, το έρμο το κέρδος. Μα κοιτάξτε, και μισό λεπτό να είναι, ένα πολύ ελάχιστο να ξεφύγει από το πλαφόν που έχει βάλει ο κύριος Γεωργιάδης, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει. Ωραία. Πρόβλημα. Λέει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης επίσης. Έχουμε κάνει. Με τόνι, γιατί κουβεντιάζουμε για το μισό λεπτό και το έρχονται από πίσω με τα σχολήσεις 30 και 35 λεπτά. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να δείχνουμε το πρατήριο και απ' την άλλη να υπάρχει ομερό πρόβλημα και δεν υπάρχει δραστική λύση για να μειωθεί όταν ο άλλος έχει αξίσει κατά 45%. Μα δεν πήγατε να τα πείτε του Άδωνη τώρα. Δεν πήγατε να του τα πείτε. Εμείς πάμε συχνά, πολύ συχνά πάμε, αλλά δεν σε ακουγόμαστε. Μάλιστα. Και μάλιστα, αν θυμάστε, εμείς προλάβαμε
Είχε ξεχαστεί τελείως το επίδομα πετρελαίου θέρμασης, πετρελαίου συγγνώμη, κίνησης για τους επαγγελματίες. Εμείς το προλάβαμε, είχε φτάσει το τελείωμα του μήνα και δεν είχαν αναφέρει καν. Και βγήκαμε με δελτίο τύπου και είπαμε ότι πρέπει να δουν το θέμα του επιδόματος. Για εκείνα τα άλλα, τα οποία είπε ο Υπουργός, έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Έχουμε βάλει πολλά πρόστιμα. Έχει ξεκινήσει συστηματικός έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, από τα δηληστήρια της επιχειρήσης μέχρι τα πρατήρια. Τι του απαντάτε πριν σας αποχαιρετήσω? Να απαντήσω τι. Αφού καταρχήν και η εφοδιαστική αλυσίδα δυστυχώς δεν είναι σωστή. Έχει μπει στο πρατήριο. Εγώ και όλα από την πίσω πλευρά μέχρι το δηληστήριο δεν υπάρχει σύστημα ειζωών νεκρών. Τι να λέμε, τέλος πάντων. Η λογική είναι τι, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη λύση της Κύπρου και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, γιατί έχουμε πολύ υψηλούς φόρους. Έχουμε και την εξής πατέντα, πάνω στο φόρο να έχουμε και ΦΠΑ. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό το πράγμα, να μπαίνει και ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί. Κέρδισε και το κράτος με την αύξηση των 60-70 λεπτών που είχε ανέβει και ένα ΦΠΑ. Πρέπει να δώσει και κάτι. Δεν γίνεται. Πραγματικά, καταλαβαίνω ότι πιέζεται και το κράτος σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είπα ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά και σε αυτή την περίοδο για ένα δίμηνο, τρίμηνο θα μπορούσε να γίνει, αποσυμπίεση. Αφήνει τη κατάσταση. Mm-hmm. Μήπως αλλάξει αυτή η κατάσταση. Μέση τιμή σήμερα. Γιατί και ο κόσμος δεν αντέχει. Εμείς δεν αντέχουμε. Εμείς φωνάζουμε. Περίπου στο 2,33 είναι σήμερα. Στο 2,33. Γιατί έχουμε καθημερινές αυξήσεις. Ναι. 40 ημέρες τώρα. Το ότι εμείς δεν αντέχουμε το ξέρουμε και το ξέρετε. Και εκείνα τα 20 που βάζαμε τα κατεβάσαμε στα 15 και τα πήγαμε στα 20 και βάζεις 2 λίτρα δηλαδή για να φτάσεις μέχρι το σπίτι σου ή για να πας την επόμενη μέρα στη δουλειά σου και πάλι βρίζεις και πάλι φωνάζεις. Γι' αυτό στην αρχή είπατε ότι στο τέλος θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτό που σας είπα. Στο τέλος θα τσακωνόμαστε γιατί δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε με τέτοιες τιμές. Γιατί ξέρετε ότι μεταβάλλει και όλα τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο ο αύξηση του πετρελαίου. Δημιουργεί πρόβλημα και αλλού. Δηλαδή, στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στις μετακινήσεις, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να είστε, κύριε Σαμόλη.